Πίτσα. Ναι. Τελικά είναι όλοι οι ίδιοι, όπως είπατε, ή δεν είναι όλοι οι ίδιοι? Μα αφού έχουν κοινό πρόγραμμα. Αυτό είναι η ουσία. Κοινό πρόγραμμα έχουν. Και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς είμαστε ενάντια σε όλους αυτούς. Γιατί αυτοί είναι και εμείς αυτοί είμαστε. Οι νέοι πήραν απαντήσεις? Νομίζω κάποιες απαντήσεις πήραν. Ο καθένας πρέπει να εκτιμήσει τώρα. Βέβαια δεν λύνεται σε ένα debate πολιτικών αρχηγών, όπως λέγεται αυτή η ιστορία. Χρειάζεται καθημερινός αγώνας, καθημερινή πάλι, αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΚΚΕ υπόσχεται ότι θα είναι εδώ και προεκλογικά και μετεκλογικά, γιατί δυνατός πρέπει να είναι ο λαός. Και το ΚΚΕ, αν αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη, θα μπορεί να είναι μπροστά στους αγώνες, γιατί τα δύσκολα δυστυχώς είναι μπροστά μας. Πάντως, κύριε Γραμματέα, πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας, χρησιμοποιώντας λίγο τη φράση σας από μέσα από το debate, ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά ταυτοχρόνως είπατε ότι έχουν κοινά προγράμματα. Καλά, μιλάμε. Είπε όμως ότι μετατοπίζεστε προς το μέτωπο της λογικής. Φωτοτυπίες δεν είναι τα κόμματα. Έχουν κάποιες διαφορές επιμέρους. Το θέμα είναι στα βασικά, στα κύρια, είναι ενάντια σε αυτή την κατάσταση, ενάντια στη βαρβαρότητα, είναι υπέρ των λαϊκών συμφερόντων ή είναι υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου? Yes. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Και αυτό το ερώτημα το απευθύνει ο ελληνικός λαός και το απαντάει επίσης. Και πρέπει επιτέλους αυτή τη στιγμή να το απαντήσει θετικά. Να ψηφίσει ο ελληνικός λαός Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Άλλωστε, η νίκη, η μεγάλη νίκη της πανσπουδαστικής στις σημερινές εκλογές, που στις περισσότερες σχολές είναι με πάνω από 45 και 50%, δείχνει το δρόμο. Άρα μπορούμε. Δεν είναι όλα ουτοπία, ούτε όλα όραμα. Όλα μπορούν να γίνουν. Άρα ο ελληνικός λαός ας αποφασίσει ποιους θέλει να έχει δίπλα του την άλλη μέρα, που θα είναι δύσκολη. Το λέμε και το υπογράφουμε, που θα είναι αντιλαϊκές οι πολιτικές αυτών που θα βγουν στην κυβέρνηση, να έχει δυνατό ΚΚΕ, να οργανώσει το εργατικό λαϊκό κίνημα, να αντιμετωπίσει τα αντιλαϊκά μέτρα, να έχουμε κατακτήσεις και να ανοίξουμε το δρόμο για ριζικές, ουσιαστικές αλλαγές στην κοινωνία, στην οικονομία, στα πάντα. Ευχαριστώ.